Στη διαπραγμάτευση με του θεσμού, το Οικονομικό Επιτελείο θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το σχέδιο για τον εξοδικαστικό συμβασμό, το οποίο θα δίνει την ευκαιρία σε ελεύθερου επαγγελματίε και βιώσιμε επιχειρήσει να εξοφλούν σε έω και 120 δόσει τι ληξιπρόθεσμε οφειλέ του προ την εφορία και τα ταμεία. Απαραίτητη προπόθεση την ένταξη του οφειλέτη στην προωθούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων θα είναι συνέπεια στην εκπλήρωση των τερχουσών υποχρεώσεών του. Κάθε περίοδο θα είναι πολύ προσωποποιημένη και θα εξετάζεται μεταξύ άλλων η φοροδοτική και φοροδοτική ικανότητα. Η ρύθμιση για 120 δόσει για οφειλέ για χρέη προ το δημόσιο και προ τα μία προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια, περιμένει το OK από την Τρόικα. Με αυτή τη ρύθμιση θα υποβάλλεται η αίτηση η ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ελέγχεται η φοροδοτική ικανότητα των οφειλετών η περιουσία και το εισόδημα που έχει ο κάθε οφιλέτης και το σύστημα θα βγάζει πόσο είναι ο αριθμός των δόσεων που μπορεί να ρυθμίσει τις οφιλές του. Βέβαια, αν κάποια επιχείρηση δεν είναι βιώσιμη, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί νέα ρύθμιση το Υπουργείο Οικονομικών. Σε αυτή έχουν δικαίωμα να μπουν και οι οφιλέτες που έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων και βέβαια οι οφιλέτες που δημιούργησαν οφειλές μετά το τέλος της λήξης προθεσμίας... της υποβολής των παλιών αιτήσεων ρύθμισης εκατοδόσης. Βέβαια, εδώ η φοροδοτική ικανότητα είναι γνωστή σε όλους... ότι έχει μειωθεί των ελλήνων φορολογουμένων. Το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να εισπράξει... από τα 92 δις περίπου των ληξιπρόθεσμων προθεσμών οφειλών... γύρω στα 10 δις, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί βλέπουμε ότι... Ε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι εντάξει οι φορολογούμενοι σύμφωνα με τους μισθούς που έχουν, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα έχουμε μειώσει των μισθών. Άρα οι φορολογούμενοι προσπαθούν να τακτοποιήσουν τα προς το ζήν και όχι τις οφειλές προς το δημόσιο. Μέχρι τέλος λοιπόν Δεκεμβρίου προβλέπω ότι θα έχουμε μια αύξηση των εξπρόθεσμων φυλών 2-3 και βλέπουμε συνέχεια. Με τους συμψηφισμούς τι γίνεται τώρα. Οι συμψηφισμοί γίνονται αυτόματα από τις ΔΟΗ. Έρχονται mail σε όλους τους φορολογούμενους που έχουν δικαίωμα επιστροφής φόρου ότι συμψηφίστηκε η οφειλή του με αυτή την επιστροφή και δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθούν και να πάνε σε εδώ για επιστροφή.